Η τραγωδία μιλάει για τα αιώνια προβλήματα του ανθρώπου, για τη ζωή και το θάνατο, για το Θεό και τις σχέσεις μας με Αυτόν, μιλάει για το πεπρωμένο μας, τη μοίρα μας, τον προορισμό μας, μιλάει για την αμαρτία και την τιμωρία, για την ευθύνη μας στον κόσμο αυτόν. Είμαστε υπεύθυνοι για τις πράξεις μας ή είμαστε παίγνιο στα χέρια δαιμονικών ή θεϊκών δυνάμεων, οπότε δεν έχουμε καμιά ευθύνη. Θα σας επαναλάβω εδώ ένα μυστικό. Ο ήρωας της τραγωδίας κάθε φορά είσαι εσύ, αγαπητέ ακροατή. Εσένα ανεβάζει στη σκηνή ο τραγικός ποιητής. Εσύ είσαι που κραυγάζεις αλίμονο, αλίμονο. Εσένα θέλει να προφυλάξει από το λάθος που θα φέρει την τιμωρία. Γι' αυτό κάθε φορά που θα τελειώνει κάποια τραγωδία, θα είσαι κι εσύ κι εγώ, θα είμαστε όλοι πιο σοφοί, γιατί θα έχουμε διδαχθεί να μην διαπράξουμε το ίδιο σφάλμα το οποίο στην άλλη ψυχή έφερε την καταστροφή. Θα αρχίσουμε με την τριλογία του Εσχύλου που ονομάζεται Ορέστια. Ποιητής της Ορέστιας είναι ο Εσχύλος. Ο Εσχύλος είναι ο αρχαιότερος από τους τρεις μεγάλους δραματουργούς. Γεννήθηκε το 525 π.Χ. στην Ελευσίνα. Αγαπητοί μου, 2000 τώρα και 500 χρόνια, 2500 χρόνια μας χωρίζουν από τον μεγάλο αυτό ποιητή, και όμως τα προβλήματα είναι ίδια. Ο πατέρας του, ο Εφορίωνας, ήταν ευγενής γεωκτήμονας και φρόντισε να λάβει ο νεαρός Εσχύλος την καλύτερη δυνατή παιδεία. 25 ετών συμμετέχει σε διαγωνισμό τραγωδίας, αλλά αποτυγχάνει. Μετά από 10 χρόνια, το 490 π.Χ., μετέχει μαζί με τα αδέλφια του τον Αμίνιο και τον Κυνέγυρο στις μεγάλες μάχες του Μαραθώνα, της Σαλαμίνας και των Πλατεών. Αμέσως μετά αρχίζει τη συγγραφή των έργων του. Το 484 π.Χ. κερδίζει το πρώτο έπαθλο στους θεατρικούς αγώνες και ακολουθούν 12 ακόμη νίκες, ανάμεσα στις οποίες και αυτή το 472 π.Χ. όταν ανεβάζει το έργο του Πέρσε, η υπόθεση του οποίου εκτιλήσεται γύρω από τα μεγάλα πολεμικά γεγονότα των Περσικών πολέμων, στους οποίους ο ίδιος είχε συμμετάσχει. Εδώ θα σας θυμίσω κάτι. Όταν τον ρώτησαν τι θα γράψουν πάνω στον τάφο του, έγραψε ένα επίγραμμα και τόνιζε ακριβώς τούτο το γεγονός, ότι εγώ έδιωξα τον Πέρση. Εγώ έφερα την ελευθερία στην πατρίδα μου. Εσχύλου, Εφορίωνος, ο τάφος αυτός σκεπάζει το γιο του Εφορίωνα, ο οποίος πολέμησε για την ελευθερία. Προφορικά δε συνήθιζε να λέει πρώτα η ελευθερία και μετά όλα τα άλλα. Έτσι λοιπόν ο λόγος του Εσχύλου, μεγαλοπρεπής, εμπνέει το θεατή από τα αρχαία χρόνια μέχρι σήμερα, εμπνέει ένα αίσθημα δέους και υψηλού. Το ύφος αυτό είναι άριστα συνυφασμένο με τα δρόμενα της τραγωδίας του, που σκοπό έχουν να κάνουν το θεατή να νιώσει τις μεγάλες και αναλύωτες αξίες που διέπουν τη ζωή του ανθρώπου. Συγκεκριμένα να νιώσει την ασημαντότητά του μπροστά στο υπερφυσικό και το θάνατο. Να νιώσει το μεγαλείο του,
όταν συνειδητά ενστερνίζεται αρχές που τον ξεπερνούν, όπως οι άγραφοι νόμοι, την επαφή με το Θείο, ώστε οι ανθρώπινες πράξεις να κρατιούνται στα όρια του μέτρου και οι άνθρωποι να φυλάγονται από την εκδικητική μανία των συνανθρώπων, των θεών και της φύσης όταν το παραβιάζουν. Το όταν το παραβιάζουν, θυμηθείτε, αγαπητοί μου, να προσθέτετε όταν αμαρτάνουν. Η αμαρτία θα τιμωρηθεί. Ο άνθρωπος δεν υπάρχει στην εσχύλια τραγωδία ως άτομο, αλλά ως στοιχείο της ανθρώπινης κοινωνίας, της κοινωνίας των θεών και τέλος της ίδιας της φύσης. Εκτός από το ύφος και το περιεχόμενο των τραγωδιών που τον καθιστούν κλασικό και πανανθρώπινο ποιητή, ο Αισχύλος δικαιούται να θεωρείται ο πρώτος δραματουργός και πραγματικός δημιουργός της τραγωδίας ως θεατρικού είδους. Πριν από αυτόν, οι θεατρικές παραστάσεις ήταν ουσιαστικά θρησκευτικοί ύμνοι, στους οποίους ο Θέσπης, το 530, παρενέβαλε ένα πρόσωπο που με αφήγηση και μίμηση παρίστανε τους μύθους των θρησκευτικών ύμνων. Ο Αισχύλος πρόσθεσε δεύτερο υποκριτή ηθοποιό και ελαττώνοντας τα μέρη του χορού παρενέβαλε διαλόγους θεατρικού χαρακτήρα σχεδόν όπως τους εννοούμε σήμερα. Παρουσίαζε έτσι διαλογικά έργα με απλή υπόθεση χωρίς ακόμη οικονομία απλοκής. Οι χαρακτήρες των προσώπων που παρίσταναν οι υποκριτές ανταποκρίνονταν στο ύφος της εσχύλιας τραγωδίας, αντιπροσώπευαν το υψηλό και το ιδεώδες. Ο Αισχύλος έγραψε πολλά έργα. Λέγεται ότι έγραψε γύρω στα 70 δράματα, από τα οποία σώζονται μόνο 7. Θα στα αναφέρω: Πέρσε, Προμηθεύς Δεσμότης, 7 Επιθύβας, οι Κέτιδες και η τριλογία Ορέστια, που αποτελείται από τις τραγωδίες Αγαμέμνων, Χοηφόρη, Ευμενίδες. Το 465 π.Χ. ο Αισχύλος χάνει το πρωτοβραβείο των δραματικών αγώνων από τον αντίπαλό του Σοφοκλή και φεύγει πικραμένος για την αυλή του βασιλιά Ιέρωνα των Σιρακουσών. Πεθαίνει το 456 π.Χ. στη Γέλα, σε ηλικία 69 ετών. Ώστε, αγαπητοί μου, θα δούμε την τριλογία του Αισχύλου, η οποία φέρει το όνομα Ορέστια. Σήμερα θα ομιλήσουμε, θα μας απασχολήσει η εισαγωγή, η γενική και στα τρία έργα. Σας έχω υποσχεθεί να είμαι σαφής και απλός. Γι' αυτό θα προσπαθήσω να σας δώσω χρήσιμες πληροφορίες που είναι απαραίτητες για την κατανόηση των έργων που θα ακολουθήσουν όλη την εβδομάδα. Ο Αισχύλος, αγαπητοί μου, όταν δίδασκε τα έργα του, όταν δηλαδή τα ανέβαζε, όπως λέμε, πάνω στη σκηνή, μπορούσε να συνεννοηθεί με τους ακροατές, τους θεατές, γιατί όλοι γνώριζαν τη μυθολογία και την ιστορία. Δεν ήταν λοιπόν αναγκασμένος να λέει ποιος ήταν ο Πέλοπας. Δεν έπρεπε να μιλά για τα παιδιά του Πέλοπα, ποιες αμαρτίες είχαν κάνει και τους βάρεναν. Θα σας πω κάτι. Αν ζωντάνευε ο Αισχύλος, ο Σοφός, και παρακολουθούσε ένα έργο δικό μας, που μιλάει επί παραδείγματι για το προπατορικό αμάρτημα, θα ζητούσε πληροφορίες. Ποια είναι αυτή η Εύα, ποιος είναι αυτός ο Αδάμ και τι αμαρτία έκαναν. Έπρεπε και αυτός να μάθει. Αυτό πρέπει να κάνουμε κι εμείς.
Ας αρχίσουμε από τον Πέλοπα. Ήταν γιος κάποιου που λεγόταν Τάνταλος από τη Μικρά Ασία. Αυτός ήρθε στην Πίσα, που βρίσκεται στον ομό Ηλίας, για να αγωνιστεί στην αρματοδρομία, για να νικήσει και έτσι να παντρευτεί την κόρη του βασιλιά, την Υποδάμια. Όμως κάνει μια αμαρτία. Πριν αρχίσουν οι αρματοδρομίες, ο Πέλοπας πληρώνει κάποιο Μυρσίλο και ο Μυρσίλος βγάζει τον άξονα από τους τροχούς του άρματος το οποίο θα οδηγούσε ο αντίπαλός του. Έτσι, σε κάποια στροφή έφυγε ο τροχός του άρματος και ο αντίπαλος του Πέλοπα σκοτώθηκε. Έτσι, με αυτόν τον άτιμο τρόπο νίκησε ο Πέλοπας με δόλο. Να η πρώτη αμαρτία. Οι θεοί όμως δεν ευλογούν το άδικο. Αφού κέρδισε με δόλο την Υποδάμια, έρχεται στα μέρη μας, στις Μυκήνες και ιδρύει βασίλειο. Γεννάει δύο γιους, τον Ατρέα και το Θιέστη. Τα παιδιά όμως τα βαραίνει το προπατορικό αμάρτημα. Πρέπει να τιμωρηθούν. Αμαρτίες γονέων παιδεύουσι τέκνα, ήταν νόμος φοβερός και γνωστός. Στις Μυκήνες βασιλεύει τώρα ο Ατρέας. Βρίσκει αφορμή, δεν γνωρίζουμε την αλήθεια, για να διώξει τον αδελφό του το Θιέστη, με την κατηγορία ότι ο Θιέστης προσπάθησε να ξελογιάσει τη γυναίκα του και έτσι τον διώχνει μακριά από τις Μυκήνες. Ο Θιέστης δεν αντέχει την εξορία. Ζητάει να επιστρέψει, ζητάει συγνώμη. Ο Ατρέας κάνει ότι τον συγχωρεί, τον καλεί να έρθει και προπαρασκευάζει ένα δείπνο πλούσιο. Λυπάμαι που θα σας στενοχωρήσω, αγαπητοί μου, με όσα θα ακούσετε, αλλά αυτή είναι η μυθολογία και η ιστορία. Ο Θιέστης καθισμένος στο τραπέζι άρχισε να τρώει και να εφραίνεται. Αλλά, ακούστε κακουργία, χωρίς να ξέρει έτρωγε τις σάρκες των δυών του παιδιών. Τα παιδιά αυτά, τα δικά του παιδιά, ο Ατρέας τα είχε συλλάβει, τα είχε σκοτώσει και έκανε με αυτά φαγητό, το οποίο έτρωγε ο πατέρας των παιδιών. Όταν ο Θιέστης ανακαλύπτει το ανώσιο του το έργο, ξερνάει ό,τι είχε φάει. Γκρεμίζει τα τραπέζια και φεύγει μακριά, ξεστομίζοντας κατάρες φοβερές εναντίον του αμαρτωλού οίκου των Ατριδών. Αυτά είναι τα Θιέστια δείπνα, αγαπητοί μου. Αυτή ήταν η φοβερή αμαρτία, το προπατορικό αμάρτημα συνεχίζεται και μάλιστα μεγαλώνει εδώ. Από εδώ θα ξεκινάει τώρα ο Ισχύλος. Τώρα, τα δύο παιδιά του Ατρέα, ο οποίος έκανε αυτό το ανώσιο έργο, δηλαδή ο Αγαμέμνονας και ο Μενέλαος, θα πληρώσουν για το νέο έγκλημα του πατέρα τους. Είναι και αυτά καταραμένα στα μάτια των θεών και θα τιμωρηθούν. Ο Αισχύλος θα αναφέρει πολλές φορές τούτο το φοβερό έγκλημα και θα το ονομάσει η πρόταρχος Άτη. Ο Αγαμέμνονας, όπως είναι γνωστό, γίνεται βασιλιάς των Μυκηνών, παντρεύεται την Κλητεμίστρα, αποκτά τον Ορέστη, την Ιφηγένεια και την Ηλέκτρα. Αλλά και αυτά τα παιδιά βαρύνονται με το προπατορικό αμάρτημα. Εδώ, αγαπητοί μου, σας συμβουλεύω να μην αγανακτήσετε εναντίον αυτής της ιδέας, γιατί και εμείς ως χριστιανοί τα ίδια πιστεύουμε. Πιστεύουμε ότι αμάρτησε η Εύα και ο Αδάμ και μας βαραίνει όλους το προπατορικό αμάρτημα. Δίκιο ή άδικο, δεν είναι η θέση να εξηγήσουμε εδώ. Ας συνεχίσουμε. Θυμόσαστε τον Μπάρη που έκλεψε την ωραία Ελένη από
από το βασίλειο της Σπάρτης. Άλλο αμάρτημα. Θα τιμωρηθεί και αυτός. Όλοι οι Έλληνες κάνουν μια εκστρατεία για να τιμωρήσουν τον Πάρη, γιατί ο Πάρης καταπάτησε την θεϊκή και την ανθρώπινη τάξη. Αρχιστράτηγος του Τροϊκού πολέμου ορίστηκε ο Αγαμέμνονας και έτσι όλα τα πλοία μαζεύτηκαν στην αυλίδα και περίμεναν να φυσήξει ο ούριος άνεμος, να φτάσουν στην Τρία, να την εκπορθήσουν, να τιμωρήσουν τον Πάρη και να φέρουν πίσω την ωραία Ελένη. Αν είναι ιστορία ή αν αυτά όλα είναι μυθολογία, δεν έχει καμία αξία. Αξία έχει, αγαπητοί μου, ότι είναι το κοινό έδαφος πάνω στο οποίο συνεννοείται ο τραγικός με τους ακροατές, και εμείς πρέπει να τα γνωρίζουμε αυτά. Αλλά αν εμείς δεν φυσούν, τα στρατεύματα υποφέρουν καθυλωμένα στο λιμάνι. Ρωτούν τότε το Μάντι Κάλχαντα, γιατί οι θεοί δεν στέλνουν ανέμους, και αυτός απαντά, οι θεοί είναι θυμωμένοι. Η θεά Άρτεμις είναι οργισμένη εναντίον του Αγαμέμνονα, γιατί αυτός στο κυνήγι σκότωσε το ιερό ελάφι της. Για να εξηλαιωθεί η θεά και να φυσήξουν ούριοι άνεμοι, ζητά να θυσιάσει ο αρχιστράτηγος την κόρη του την Ιφηγένεια. Φρύτη όταν ακούει ο πατέρας ότι πρέπει να σφάξει την κόρη του. Μοίρα βαριά, είπε ο βασιλιάς όταν τ' άκουσε. Μοίρα βαριά κι αν δεν ακούσω, βαριά κι αν σφάξω το παιδί μου. Ο στρατός τον αναγκάζει να στείλει να φωνάξει την Ιφηγένεια, να την θυσιάσει για να φύγουν προς τη μεγάλη εκστρατεία. Αναγκάζεται τέλος ο Αγαμέμνονας να υπακούσει, να πει ψέματα στη γυναίκα του την Κλητεμίστρα, να μου στείλει την κόρη μας γιατί θα την παντρέψουμε με τον Αχιλλέα. Η Κλητεμίστρα χαίρεται. Γλεντούν εδώ στις Μυκήνες. Στέλνει την κόρη ο Αγαμέμνονας με βαριά καρδιά, την παίρνει, την υποδέχεται και την θυσιάζει. Οι θεοί τότε στέλνουν ούριους ανέμους. Τότε τα καράβια φεύγουν για την Τρία. Όμως τα νέα έρχονται εδώ στο παλάτι. Η Κλητεμίστρα μαθαίνει ότι έσφαξαν την κόρη της. Η Κλητεμίστρα ορκίζεται να εκδικηθεί. Πάλι στη μέση η αμαρτία. Τη γέλασε. Της είπε ψέματα. Έσφαξε την κόρη της. Πρέπει να τον εκδικηθεί. Πρέπει να πληρώσει ο Αγαμέμνονας με τη ζωή του. Και ο Τροϊκός πόλεμος διαρκεί, όπως ξέρετε, 10 χρόνια. Όλοι εδώ περιμένουν να γυρίσουν τα παιδιά τους, όμως αντί για τα παιδιά έρχονται ιδρίες με τη στάχτη των παιδιών. Στα βασιλικά ανάκτορα συνεχίζεται η αμαρτία. Ο σατανάς που εδώ λέγεται Αλάστορας δουλεύει. Η Κλητεμίστρα συνάπτει ερωτικές σχέσεις με τον Αίγιστο. Ξέρετε ποιος είναι ο Αίγιστος? Είναι το τρίτο παιδί που δεν πρόλαβε να το σκοτώσει, του Θιέστη, γιατί έσφαξε τα 2 παιδιά. Ο Αίγιστος έζησε. Με αυτόν λοιπόν συνύπησε ερωτικές σχέσεις. Γλίτωσε λοιπόν από τη σφαγή ο Θιέστης και δεν έγινε κι αυτός φαγητό για να θρέψει τον πατέρα του.
και ανακοινώνει το ευχάριστο νέο. Σιγά σιγά έρχεται ο χορός που εδώ τον αποτελούν 12 γέροντες. Από το στόμα των γερόντων θα επανέλθω σε αυτά, αγαπητοί μου, και θα σας πω λεπτομέρειες. Ακούμε πάντα τις ιδέες του τραγικού ποιητή. Όταν ο τραγικός ποιητής θέλει να διδάξει μια ιδέα, τη βάζει στο στόμα των γερόντων. Όμως οι γέροντες μέσα στη νύχτα έχουν κακά προαισθήματα. Περνάει η ώρα, περνάει ο καιρός, φτάνει ο Αγαμέμνονας, φέρνοντας μαζί του ως σκλάβα την Κασάνδρα, την κόρη του βασιλιά Πριάμου. Η Κλητεμίστρα προσποιείται ότι τους δέχεται με χαρά, αλλά σε λίγο θα τους σκοτώσει και τους δύο, και τον σύζυγό της, τον Αγαμέμνονα, και τη δυστυχισμένη την Κασάνδρα. Θα ζήσουμε φοβερές σκηνές, γιατί η Φόνησα θα βγει στη σκηνή και θα υποστηρίξει ότι δεν σκότωσε αυτή, μα τις λένε οι γέροντες. Βλέπουν το ματωμένο τσεκούρι στα χέρια. Εσύ δεν είσαι η Φόνησα? Όχι, όχι, ο Αλάστορας, ο δαίμονας πήρε το χέρι μου και εκδικήθηκε τα θιέστια δείπνα και το φόνο της κόρης μου της Ιφηγένειας. Τώρα κυβερνάει τον τόπο μαζί με τον Αίγιστο. Αλλά σε λίγο, και από εδώ αρχίζει το δεύτερο έργο που λέγεται Χοηφόρη, θα γυρίσει ο Ορέστης, ο γιος, και θα εκδικηθεί το θάνατο του πατέρα του, σκοτώνοντας τη μητέρα του, την Κλητεμίστρα. Τούτο όμως, το να σκοτώσεις τη μάνα σου, είναι πιο φοβερό έγκλημα. Με την δολοφονία αυτή ασχολείται, όπως σας είπα, το δεύτερο μέρος της τριλογίας η Χοηφόρη. Αλλά το κακό πού θα σταματήσει? Θα συνεχιστεί αυτό το έγκλημα? Αφού η πείρα λέει ότι το αίμα φέρνει αίμα, δεν θα υπάρξουν άλλες σκέψεις? Το τρίτο μέρος της τριλογίας, αγαπητοί μου, δίδει την απάντηση. Μέσα στην ψυχή του μεγάλου τραγικού οριμάζει η απάντηση. Όχι, πρέπει να σταματήσει η αυτοδικία. Πρέπει το έγκλημα να δικάζεται από τα νόμιμα όργανα, από τα όργανα που θα συστήσει η πολιτεία. Τα όργανα αυτά θα αποδώσουν δικαιοσύνη. Πάνω στον Άριο Πάγο, ο Άριος Πάγος που αποτελείται από 12 δικαστές, αυτοί πρέπει να αποδώσουν δικαιοσύνη. Όμως, φωτισμένοι από το Θεό. Οι ειρηνίες, όταν βλέπουν ότι αθωώθηκε με την επέμβαση της θεάς Αθηνάς, θυμώνουν και απειλούν να καταστρέψουν τον τόπο. Όμως η θεά παρακαλεί τις ειρηνίες. Δεν μπορεί να συνεχιστεί το κακό στους ανθρώπους και πάνω στη γη. Ελάτε εσείς οι ειρηνίες να γίνετε ευμενίδες, να ζήσετε μαζί με τους ανθρώπους και μέσα σε μια ευτυχισμένη φύση. Οι ειρηνίες πείθονται και γίνονται ευμενίδες. Αυτό είναι, αγαπητοί μου, το νόημα του τρίτου μέρους της τριλογίας που λέγεται Ευμενίδες. Και εδώ θαυμάζουμε την ποιητική ενόραση και το μεγαλείο της ψυχής του ποιητή, διότι μέσα από τα αίματα, μέσα από τις κακουργίες, μέσα από τους φοβερούς φόνους, μέσα από τόσο κακό, οδήγησε τη σκέψη του ανθρώπου στο εξής. Δικαιοσύνη, την οποία θα απονέμουν οι άνθρωποι για να είναι υπεύθυνοι, αλλά κάτω από την επίνευση του Θεού.
ακούσουμε την τραγωδία που φέρει το όνομα Αγαμέμνων. Είναι το πρώτο λοιπόν δράμα της Ορέστειας. Λέγεται Ορέστεια από το όνομα του Ορέστη, ο οποίος θα σκοτώσει τη μάνα του. Και γιατί, αγαπητοί μου, ονομάζεται Ορέστεια? Να σας πω γιατί. Διότι η μεγαλύτερη τιμωρία που ήταν η τύψης μέσα στην ψυχή του παλικαριού αυτού, υπάρχει, αγαπητοί μου, μεγαλύτερη τιμωρία από τις τύψεις της συνειδήσεως. Η σκηνική λοιπόν δράση στο έργο αυτό αρχίζει με τον πρόλογο ενός φρούρου που τοποθετημένο στη στέγη του ανακτόρου περιμένει τη συνθηματική φλόγα που θα ανάψει στο αραχνέο και θα σημάνει κατά την αντίληψή του την άλωση του ηλίου, δηλαδή της Τρίας. Κατά την υπόθεση που παραδίδουν τα χειρόγραφα, αυτός ο Αγαμέμνονας είχε συνεννοηθεί έτσι με την Κλητεμίστρα όταν ξεκίνησε για τον Τροϊκό πόλεμο. Έρχεται ο χορός. Αφού μαθαίνει το μεγάλο νέο, το νέο που περίμεναν τόσα χρόνια, μπαίνει ο χορός στη σκηνή. Η είσοδος του χορού συνοδεύεται από λυπητερό άσμα που στρέφεται κυρίως στην πικρή ανάμνηση του ξεκινήματος για την εκστρατεία. Ιστορούν οι αργοί γέροντες τα περασμένα με τις ελπίδες και τους φόβους του υπερποντίου πολέμου, με τη δυσθυμία των αχαιών στην αυλίδα για την άπλια και τους εναντίους ανέμους, καθώς και το πικρό μάντευμα του Κάλχαντος. Φοβούνται πάντοτε την οργή των θεών για την ανίερη απόφαση των δύο αρχηγών να προσφέρουν θύμα στην οργή της Αρτέμιδος τη δυστυχή Ιφηγένεια. Απορούν για τις θυσίες που πρόσταξε η βασίλισσα να γίνουν στους βωμούς όλων των θεών και για την ασυνήθη κίνηση των ανακτόρων σε αυτή την νυχτερινή ώρα. Εύκολα αναγνωρίζει κανείς στους στίχους του πρώτου στασίμου την αφοσίωση των γερόντων προς το σκύπτρο των Ατριδών, αλλά και την σύμφυτο με την ηλικία τους απεσιοδοξία και δυσπιστία. Δεσπεύδουν οι γέροντες να χαρούν την απροσδόκητη χαρά που τους δίνει η βασίλισσα. Δεν πιστεύουν τον ωραίο λόγο της ότι εκυρίεψαν οι αργοί την πόλη του Πριάμου, κι όμως δεν είναι όνειρο, ούτε φήμη ανυπόστατη. Μπορεί να κλαίνε από χαρά η πιστή υπήκοη, αφού εξηγεί αμέσως η γυναίκα του Αγαμέμνονα πώς έφτασε τόσο γρήγορα το άγγελμα της νίκης. Αναφέρει ένα-ένα τους σταθμούς που άναψαν τη συνθηματική φλόγα από την Ήδη ως τα Αργολικά βουνά. Είναι λοιπόν αλήθεια, τραγουδεί ο χορός στο δεύτερο άσμα του, ότι έκανε ο Ζεύς δικαιοσύνη και τιμώρησε τον Πάρη για το ανοσιούργημά του, μα δεν μπορεί να μείνει άδολη αυτή η χαρά. Πώς να πιστέψει κανείς ότι είχε αίσιο τέλος ένας πόλεμος που έφερε τόσα δεινά? Πώς να τιμήσει τόσο τους αρχηγούς ο Θεός, αφού αυτοί έγιναν αιτία τόσοι να κλάψουν και να πονέσουν αγαπημένους των νεκρούς? Μήπως είναι μορία να πιστεύει κανείς τα σημάδια της φωτιάς και βασιλικά αγγέλματα που προέρχονται από γυναίκα? Επιτέλους, έρχεται κάποιος που θα ομιλήσει με φωνή και θα εξηγήσει με λόγο έναρθρο, όχι με ακατανόητα συνθήματα, τι έγινε σε αυτή τη νύχτα. Κήρυκας από το στρατό των Αχαιών, σκονισμένος από μακρινή οδηπορία, αναγγέλει την άλωση του πυργωτού ηλίου, την καταστροφή του κράτους του Πριάμου και την επιστροφή του αρχηγού στο Άργος. Ασυγήσουν λοιπόν οι πικρές αναμνήσεις, συνιστά αυτός ο αγγελιοφόρος, αφού όλα τέλειωσαν καλά.
Το γεγονός ότι θα στολιστούν οι ναοί με τα λάφυρα της νίκης είναι κάτι που θα βοηθήσει να λησμονήσουν τα βάσανα του πολέμου όλοι, τόσο εκείνοι που ταλαιπωρήθηκαν στη δεκάχρονη εκστρατεία, όσο και αυτοί που έμειναν με την αγωνία της αναμονής. Πάλι σε θλιβερό τόνο τραγουδάει ο χορός των γερόντων στο τρίτο στάσιμο. Δεν μπορεί να είναι τελεία η χαρά του αφού έμαθε την καταστροφή του στόλου και την εξαφάνιση του Μενελάου. Δεν μπορεί να ξεχάσει ότι η Ελένη φεύγουσα άφησε και έφερε θλίψη και καταστροφή στους δύο λαούς. Δεν μπορεί να αγνοήσει ότι τα έργα της δισεβίας προκαλούν τον απολέμητον δαίμονα της Άτης. Θα σας εξηγήσω, αγαπητοί μου, τη λέξη Άτη. Και ίσως είναι εδώ η κατάλληλη στιγμή. Τρεις λέξεις θέλω να θυμόσαστε. Άτη, και μετά την Άτη έρχεται η Ύβρις, και μετά την Ύβρη έρχεται η Δίκη. Άτη είναι το θόλωμα του νου που στέλνουν οι θεοί στον άνθρωπο ο οποίος είναι εγωιστής και το παίρνει απάνω του. Θολώνει ο νους του και κάνει κάτι αμαρτωλό. Η αμαρτία στα αρχαία λέγεται ύβρις, γιατί υβρίζει την παγκόσμια, τη θεϊκή τάξη. Και αφού λοιπόν κάνει την ύβρη το αμάρτημα, έρχεται μετά η δικαιοσύνη, η τιμωρία, η δίκη. Μόνο η ολοζώντανη εικόνα του θριάμβου διακόπτει τις πικρές σκέψεις των γερόντων. Ο ένδοξος πορθητής της Τρίας, αγέροχος στο άρμα του επάνω, έρχεται αυτοπροσώπως να καυχηθεί το θριαμβό του και να διηγηθεί με πόση αγριότητα μετέβαλαν οι αργοί σε στάχτη την πλούσια ακρόπολη του Πριάμου. Δέχεται τον εγκάρδιο χαιρετισμό του χορού και ενώ είσαι τι νόημα είχαν οι λόγοι του σχετικώς με την πίστη των πολιτών, ήξερε ο ευτυχής στρατηγός πόσο φθόνο μπορούσε να προκαλέσει η δόξα και ο όλβος του, δηλαδή η δόξα του, και θα πρόσεχε να συνεχίσει τη στρατιωτική του νίκη με πολιτική εμπέδωση τώρα του σκύπτρου του. Τώρα εμφανίζεται η Κλητεμίστρα. Με γλώσσα πιστής και αφοσιωμένη συζύγου προσφωνεί η Κλητεμίστρα τον ένδοξο σύζυγό της με τα πιο γλυκά και τρυφερά προσφωνήματα. Η λύση της πολυετούς αγωνίας της ή το για αυτήν σαν ξηρά που φαίνεται ανέλπιστα σε ποντοπόρους, σαν δροσερή πηγή σε διψασμένο οδοιπόρο. Είχε την ψύχρεμο πρόνοια να βρει την έκφραση που θα ήτο η πιο αληθινή στο στόμα αλής γυναικός και η πιο ψεύτικη στο δικό της στόμα. Εν υπάρχει πιο μεγάλη ευτυχία για μια σύζυγο παρά να ανοίξει τη θύρα του οίκου στον άντρα που γυρίζει από πόλεμο, έτσι του λέει. Δεν ετρόμαξε από τον ψυχρό χαιρετισμό του βασιλέως και από την άρνησή του να δεχθεί τις θεϊκές τιμές που του ετοίμασε. Επέμεινε και τον έπεισε να πατήσει πάνω σε πορφύρα που είχαν στρώσει οι γυναίκες του παλατιού. Συνόδευσε την είσοδό του στο παλάτι με γελαστή χαρά και με θερμές ευχές προς το Δία. Τη σκηνή αυτή θα την δούμε, αγαπητοί μου. Δεν θέλει να πατήσει πάνω στα κόκκινα χαλιά που του έχουν στρώσει. Θα θυμώσουν, λέει η Θεή. Δεν πρέπει να τιμάμε να λατρεύουμε τους ανθρώπους, αλλά μόνον τους θεούς. Τώρα εμφανίζεται η Κασάνδρα. Η Κασάνδρα δημιουργεί αμέσως ένα αίσθημα τρόμου και
Ο τρόμος αυτός έχει σχέση με τις απόκριφες δυνάμεις του σύμπαντος. Σαν να πέφτει το παραπέτασμα της πραγματικότητας και να εμφανίζεται η μυστική χώρα όπου κρίνεται η τύχη των θνητών και όπου το μέλλον είναι ήδη παρόν σε κάθε του λεπτομέρεια. Έξω από τα ανάκτορα, σε ένα άλλο άρμα, έμεινε η ωραία εχμάλωτος που έφερε ο στρατηγός από την Τρία. Είναι η μαντική κόρη του Πριάμου, η αθώα Κασάνδρα. Ο ίδιος ο βασιλιάς συνέστησε την ξένη στη βασίλισσα ως άνθος εξαίρετων πολλών χρημάτων, έτσι είπε, και την παρακάλεσε την Κλητεμίστρα να δεχθεί με καλοσύνη το άτυχο πλάσμα που περιήλθε στο ζυγό της δουλείας. Ο χορός βλέπει με τα ίδια του τα μάτια, τα βλέπει όλα, και όμως όσο ποτέ πριν δυνείται ο νους του σε απεσιόδοξες σκέψεις. Σε θρήνο της ερηνίας μεταβάλλονται μέσα στην ψυχή του τα χαρούμενα αγγέλματα και οι χαιρετισμοί του γυρισμού. Πονεί ανέκφραστα η γεροντική ψυχή που έχει τόσο καλά μάθει από πείρα τον νόμο της ανταποδόσεως, πονεί διπλά διότι το ανήσυχο προαίσθημά του δεν μπορεί να παραλλάξει τη βουλή της μοίρας, γιατί είναι αναγκασμένος να κρύβει τη φωτιά της λύπης και της μέρημνας. Μεγαλόψυχα λυπάται και πραγματικά την Κασάνδρα, που σαν τρομαγμένο αγρίμι δεν θέλει να ακολουθήσει την Κλητεμίστρα στα δωμάτια μέσα. Κάτι κακό απειλούσε την αρχοντική αυτή δούλη που ήταν τόσο περήφανη για την αλάθητη μαντική της. Ούτε στιγμή δεν εδίστασε η βασίλισσα στο φωνικό της σχέδιο. Ολόλιζεν έξω από το παλάτι η προφήτης τις φοβερές μαντίες της, έβλεπε με την προφητική της έκσταση το φωνικό δίκτυ που θα ετύλιγε το δεσπότη, διηγείται τα θιέστια δείπνα σαν να ήταν εκεί παρούσα. Θρηνολογούσε τη δική της συμφορά, το ξεκλήρισμα του πατρικού οίκου και της πατρίδας της στον όλεθρο. Έφρυξαν οι αργοί οι γέροντες όταν οι πολύ τάλαινα, όπως τη λέει ο Εσχύλος, και η πολύ σοφή γυναίκα με καθαρότατα ελληνικά, με καθαρότατη ελληνική φωνή είπε το δεινό λόγο: «Θα δεις, σου λέω, το φόνο του Αγαμέμνονος». Μήπως αλήθεια ήλθε ο καιρός να πληρώσει ο κληρονόμος της κατάρας του Θεέστη το αίμα των προτέρων? Μήπως το αίμα το ειδικό του θα ριζώσει άλλη συμφορά μέσα στον οίκο τούτον τον αμαρτωλό? Η Εχμάλωτος γνώριζε ήδη τον αιμοσταγή φόνο και δίστασε την τελευταία στιγμή να εισέλθει. Είχε το θάρρος να υποστεί την τύχη της, αλλά έφρυτε τη θανάσιμη αποπνοή που ανέδιδε ο καταραμένος αυτός οίκος. Δεν έμεινε πολλή ώρα στην απορία τους και το γεροντικό δισταγμό. Όλοι αυτοί οι σοφοί δεν έμειναν, οι ημωγές του βασιλέως, οι απελπιστικές κραυγές που ακούγονται από μέσα επαλήθευσαν την προφητεία της Κασάνδρας. Άλλωστε αμέσως έρχεται η φόνησα να καυχηθεί την πράξη της και δείχνει με υπερηφάνεια το δεξί της χέρι που έκαμε το έργο, «έργο δικαίου αστέκτονος», έτσι λέει. Ως να ενίκησε εχθρούς σε μάχη, διηγείται με ακρίβεια πώς ετύλιξε το θύμα της στο σειραμένο πέπλο, πώς του κατέφερε το πρώτο χτύπημα, πώς με το δεύτερο τον ετελείωσε. Αισθάνθηκε το αίμα του να τυραντίζει σαν τη δροσιά του ουρανού, λέει. Η γαλίασε η ψυχή της όταν είδε χάμω νεκρό το θήτη του παιδιού της. Δεν την έθιγεν η αγανάκτηση των γερόντων, ούτε ο κίνδυνος να γίνει μισήτη στους πολίτες και να επισύρει την οργή της δίκης. Είχε μελετήσει και παρέταξε τις απολογίες της για τους δύο νεκρούς που είχε στα πόδια της. Άξιζε τέτοια τύχη εκείνος που έσφαξε σαν βόσκημα το παιδί του, αλλά και η μισητή τερασκόπος που έκλεψε την τρυφερότητα από τον άντρα της. Ας θρηνούν και ας καταρρώνται την Ελένη,
Ας προφητεύουν κακές συμφορές για το σπίτι που εσύστη από τέτοιο ανοσιούργημα. Το γεγονός είναι ότι στο εξής θα κυβερνά το Άργος αυτή και ο αγαπημένος της Αίγιστος, που εμφανίζεται ευτυχισμένος και θριαμβευτής, να ανακράξει τη χαρά του. Είναι γι' αυτόν η πιο γλυκιά ημέρα αυτή που ρίχνει φως στο άψυχο υπτίασμα του Ατρίδη. Εις αυτή την τελευταία ώρα ξέσπασε και του χορού η απελπισμένη αγανάκτηση. Έχουν το θάρρος οι εκπρόσωποι της πολιτικής νομιμοφροσύνης να βρίσουν το σφετεριστή του θρόνου και να βροντοφωνήσουν την ελπίδα πως κάπου ζει και θα επανέλθει ο Ορέστης. Αγαπητή μου, ο Ορέστης θα επανέλθει και θα σκοτώσει τη μάνα και τότε θα έχουμε μπει στο δεύτερο μέρος της Ορέστειας στις Χοηφόρες. Αγαπητοί μου ακροατές, ευχαριστώ που με ακούσατε. Το ενδιαφέρον θα είναι μεγάλο να παρακολουθήσουμε όλη την Ορέστεια. Σας ευχαριστώ.